Λοιπόν, είμαστε εδώ, 11 και 12 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έχω απέναντί μου τον κύριο Βασίλη Πομόνη, ο οποίος θα κάνει και τη συνέντευξη σήμερα. Κύριε Βασίλη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη μου. Πώς είστε σήμερα? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ήπια και έναν εξαιρετικό καφέ στο κηλικείο του θεάτρου και άκουσα μια εκπληκτική συναυλία τζιτζικιών. Απίστευτη, πραγματικά, τι να σου πω. Νομίζω όμως ότι επειδή άρχισε και το φεστιβάλ και χθες ακούσουμε τις υπέροχες φωνές των κύριων. Έτσι ακριβώς. Αρχίσαμε καλά. Πάρα πολύ καλά. Αλλά αύριο νομίζω είναι ακόμα καλύτερα, επιτρέψτε μου να το πω, γιατί έχουμε το Μούσα, ο οποίος μας κάνει μια υπέροχη συναυλία. Όλες οι μουσικές είναι όμορφες και όλοι αυτοί που ασχολούνται θα έλεγα ότι στέκονται στο ίδιο ύψος, γιατί υπηρετούν κατά τον ίδιο τρόπο την τέχνη. Οπότε σας λέω λοιπόν ότι στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε την κυρία Ντορίνα Μωράτη, που είναι πρόεδρος του Μούσα, έτσι δεν είναι? Με χαρά θα ακούσω. Η οποία θα την ακούσουμε τώρα ακριβώς, μπορείτε να πάρετε το λόγο. Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Πάλι είμαστε εδώ στην φιλόξενη συχνότητα και στο χώρο του Αστέρα μας. Είπαμε του σταθμού που στέλνει τη φωνή της Άντρου παντού και δεν θα σταματήσω να το λέω αυτό το πράγμα, και ο οποίος υπηρετεί και την τέχνη και την κουλτούρα και αξίες αυτού του νησιού κατά τρόπο που ακόμα ίσως δεν έχει εκτιμηθεί όπως θα έπρεπε, αλλά εν πάση περιπτώσει ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν, και πάλι καλημέρα σας, καλωσορίσατε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πιστέψτε με, σειρά συνεντεύξεων, αφού κοντά μας έχουμε πάρα πολύ αξιόλογους ανθρώπους όπως και κάθε φορά νομίζω. Ας ξεκινήσουμε από την οικοδέσποινα κατά κάποιον τρόπο της εκδήλωσης, από την πρόεδρο του Μουσικού Συλλόγου Άνδρου, την Ντορίνα την Αμορά. Την Ντορίνα, καλημέρα και σε σένα και στους φίλους που είναι εκεί, που ένας-ένας θα μας μιλήσει. Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση για μία ακόμα φορά και για την υποστήριξη που έχουμε από τον ραδιοφωνικό σταθμό σας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι, όντως βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην αίθουσα του Μουσικού Συλλόγου με πολύ ευχάριστους και αγαπημένους φίλους που θα τους αργότερα θα έχετε την χαρά και την τιμή να συνομιλήσετε και να τους ακούσετε. Όπως γνωρίζετε, ετοιμαζόμαστε πυρετοδός, μα πραγματικά πυρετοδός για την αυριανή συναυλία. Να σας πω και κάτι, συγγνώμη θα σε διακόψω, ναι. Να σας πω και κάτι τώρα να τα ακούσουν και οι άλλοι φίλοι εκεί. Χτες το βράδυ ήρθε και σας είδε κάποια στιγμή ο Παντελής Βούλγαρης. Όντως, ναι, ναι. Ο οποίος στη συνέχεια είχα τη χαρά και να βρεθούμε στο κηλικείο και μου είπε ότι είδα μια εκπληκτική εικόνα η οποία... Τι να σου πω, με ενέπνευσε να κάνω μια ταινία ακόμα. Ελπίζω ότι αυτή η έμπνευση θα είναι τόσο μεγάλη που θα τον πείσει να κάνει μια ταινία ακόμα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα χαρούμε πάρα πολύ και μακάρι, γιατί πραγματικά και αυτό που ζήσαμε χθες το βράδυ μέσα στην αίθουσα του Μουσικού Συλλόγου ήταν αθλιπτό, συγκινητικό. Είχαμε πλημμυρίσει όλοι μας από έτσι συναισθήματα χαράς, ευτυχίας, το κάτι άλλο δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν το αδιαχώρητο. Ήμασταν γύρω στα 100 άτομα αυτό μέσα στην αίθουσα. Μπήκα μέσα, μου λέει, και τρελάθηκα. Πώς ήταν εκεί μέσα? Νομίζω ότι φούσκωσε η αίθουσα εχθές το βράδυ. Πραγματικά δηλαδή, εγώ δεν το φανταζόμουν ότι μπορούμε να χωρέσουμε όλοι. Όλοι οι καλοί χωράνε, μα δεν το ρίχνουμε. Δηλαδή, είμαστε εμείς γύρω στα 42 άτομα η δική μας χοροδοί. Γύρω στα 35-36 άτομα οι χοροδοί που ήρθαν από την Κοζάνη. Πήγαμε στους 80. Άλλα 10 άτομα περίπου είναι η ορχήστρα, η συμφωνική ορχήστρα του Οδείου Δημόπουλου, που μας έχουν έρθει και θα παίξουν μαζί μας. Άλλα νομίζω 6-7 άτομα είναι η δική μας, της δικιάς μας ορχήστρας, της φιλαρμονικής, που θα παίξουν και θα συνοδεύσουν. Εντάξει, 100 πήγαμε. Ναι, βάλτε και τον τη μαέστρο, βάλτε τον κύριο Δημόπουλο και βέβαιως τον κύριο Βαλτινού. Τον κύριο Βαλτινού θα του δώσουμε συμπληρώνει... ένα βάρος... αυτό που το έχει και μόνος του, δηλαδή. Ναι, αλλά τώρα βάρος. συμπληρώνει όμως τώρα που το ακούει ότι έχει πάρει και κιλά. Γιατί
το εκπληκτικό βέβαια με τον κύριο Βαλτινό που είχαμε την πολύ μεγάλη τύχη να τον γνωρίσουμε. Σαν να τον ξέραμε από παλιά, ένα φοβερό πράγμα, δηλαδή δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό, εκτός το ότι είναι γλυκύτατος, είναι και όλα τα υπόλοιπα. Και όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες πρωτίστως είναι ακομπλεξάριστοι άνθρωποι. Έχει εκπληκτικό χιούμορ, εκπληκτικό χιούμορ και κυρίως αυτοσαρκάζεται βέβαια, αυτό είναι το βασικότερο. Και έχει και εκείνος track όπως και εμείς, αυτό είναι το φοβερό. Και δηλαδή αυτό είναι ένα δείγμα των μεγάλων καλλιτεχνών. Έτσι. Το track απόλυτα. Λοιπόν, για πες μας λίγο, Ντορίνα μου, για την αυριανή εκδήλωση, συγκεκριμένα έτσι λίγο βάλε μας στο κλίμα. Αυτό όλο η συνεργασία αυτή, η ιδέα για αυτή τη συνεργασία προέκυψε περίπου ένα χρόνο πριν. Ήταν τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ήταν ο 10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Νέων Πιανιστών, mm-hmm. που όπως γνωρίζουμε ή αν δεν γνωρίζουμε να τον μάθουμε, να ενημερώνω τον κόσμο, ότι ο κύριος Δημόπουλος, ο Δημήτρης ο Δημόπουλος, είναι κριτής του διαγωνισμού από τον πρώτο διαγωνισμό, από το 2001. Μάλιστα. Και είναι και με καταγωγή από την Άνδρο ο άνθρωπος. Έτσι, είναι από τον Πιτροφό, από τη μητέρα του κτλ. Κατάγεται από την Άνδρο. Οι ρίζες του δηλαδή είναι και από την Άνδρο. Έχει δηλαδή, συγγνώμη που ρωτάω, το κάποια συγγένεια με την οικογένεια Ψαριανού, δηλαδή, γιατί βεβαίως, ήταν ο Δεσπότης. Βεβαίως. Κοζάνης, μάλιστα. Είναι θείος του. Μάλιστα. Έτσι, δηλαδή η μητέρα του... Έχει και μια επιφύτηση θεία κατά κάποιο έχει τρόπο. Έχει επιφύτηση θεία όντως, σωστά. Ναι. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και εκείνος και η σύζυγός του και έχουμε θα μεγάλη χαρά. Είναι οικογένεια βέβαια, πάνω απ' όλα εμείς πια τους θεωρούμε οικογένεια. Έτσι πρέπει. Αυτό πρέπει. Είναι το σημαντικό. Και πλέον θεωρούμε και τον κύριο Βαλτινό οικογένεια, έτσι. Και εκείνος φαντάζομαι έτσι θα μας βλέπει από εδώ και πέρα, θα λέει πάω στους φίλους μου στην Άνδρο. Ας το ελπίσουμε, γιατί είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που έρχεται, αλλά θα τα πω και με τον είναι ίδιο. Πρώτη φορά, αλλά θα σας τα πει και εκείνος. Θα τα πούμε με τον ίδιο. Ναι, για τον κύριο Βαλτινό η πρώτη φορά. Ναι. Προφανώς. Έτσι λοιπόν προέκυψε η συνεργασία, η ιδέα για αυτή τη συνεργασία περισσότερο ήταν λαχτάρα. Μάλιστα. Αυτό, δηλαδή η επιθυμία να συμπράξουμε. Ναι. Και όντως είχαν εκείνη αυτή την πολύ πολύ ωραία ιδέα και πρόταση. Ναι. Ήταν και μια εκδήλωση που θα την έκαναν έτσι αλλιώς και εκείνη στην Κοζάνη. Mm-hmm. Και μας το πρότειναν αν θα θέλαμε να συνεργαστούμε. Μάλιστα. Και μάλιστα επειδή θα θέλαμε να το δει και περισσότερος κόσμος, δεν το βάλαμε σε επίπεδο χοροδιακού φεστιβάλ, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τόπο μας, αλλά είπαμε φέτος, επειδή έχουμε αυτή την τόσο σημαντική συνεργασία, αν μπορούσαμε και εφόσον μας δόθηκε η δυνατότητα από το φεστιβάλ, να μπούμε στο φεστιβάλ, έτσι ώστε να τη δει ακόμα περισσότερος κόσμος. Και όντως ευχαριστούμε πάρα πολύ το φεστιβάλ που μας έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε και φέτος σε αυτό το πρόγραμμα και μάλιστα με δύο παραστάσεις. Και με του Μουσικού Συλλόγου της Χοροδίας και με την Φιλαρμονική Συλλόγου, που είναι στις 6 του μηνός, θα το πούμε και αυτό. Τυχεροί είμαστε πάντως, δηλαδή ο Μουσικός Συλλόγος, γιατί οι δύο εκδηλώσεις του θα είναι με ένα συγκλονιστικό φεγγάρι. Ναι, συγκλονιστικό. Όπως είναι και αύριο, και όπως ήταν και χθες το βράδυ. Έτσι. Είναι καταπληκτικό. Έτσι, να μας βοηθήσει λίγο και ο καιρός γενικά. Καλώς ήταν, μια χαρά. Το Μελτεμάκι είναι θείο. Μελτεμάκι πολύ ωραία, ναι, γιατί θα είμαστε και αρκετοί ώρα έτσι, λίγο όρθιοι, λίγο καθιστοί κτλ. Οπότε είναι καλό έτσι, να φυσάει και λίγο αεράκι. Για να συνεχίσουμε λοιπόν, γιατί σε έβγαλα σε εκτροχία σας. Λοιπόν, αποφασίσαμε, το ήρθαμε σε επαφή, το συζητήσαμε, το ξανασυζητήσαμε, το οργανώσαμε και να είμαστε στο ένατο Διεθνές Φεστιβάλ. Και έφτασε αυτή η ώρα. Είναι ιδιαίτερη τιμή βεβαίως που αποδέχτηκε την πρότασή μας και ο κύριος Βαλτινός και συμμετέχει μαζί μας. Του δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα αυτό. Καλοί είμαστε κι εμείς, δεν λέω. Δίνει στο φεστιβάλ ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί ο κύριος Βαλτινός έχει τραγουδήσει και ορατόρια, έχει τραγουδήσει και απαγγείλει και εντάξει. Έτσι. Παρ' όλα αυτά ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό που είπε νωρίτερα ο Μιχάλης, ότι και η αυριανή συναυλία θα είναι εξίσου σημαντική και πιο σημαντική, φυσικά δεν θα είναι πιο σημαντική, όλες οι συναυλίες είναι πολύ σημαντικές. Απλώς αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι είμαστε τοπικά σχήματα και όλο αυτό το οποίο παρουσιάζεται γίνεται με πάρα πολύ προετοιμασία,
με πολύ 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 καλή διάθεση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Περνάμε πολλές ώρες μέσα στο μουσικό σύλλογο και φαντάζομαι και τα άλλα και οι άλλοι σύλλογοι στις δικές τους αίθουσες και τα λοιπά. Γίνεται εξαιρετική δουλειά από τη μαέστρο μας την Αμαλία Τινιακού και από τον μαέστρο της φιλαρμονικής τον Δημήτρη τον Σιδερή και τους δασκάλους τον Τάσο τον Βιτετζάτο και τον Δημήτρη τον Βαρζαμπετιάν, Κρουστών και Χάλκινων. Εξαιρετική δουλειά με πολύ πάθος πραγματικά. Το αγαπάμε πάρα πάρα πολύ και είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι και εντυπωσιασμένοι. Δηλαδή ζούμε αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο ζήσαμε χτες το βράδυ και γενικά αυτές τις ημέρες. Είναι μια απίστευτη εμπειρία για τους ανθρώπους του συλλόγου και πραγματικά νιώσαμε την ανάγκη να τους το προσφέρουμε. Να μου επιτρέψεις να συμπληρώσω το εξής, ότι αυτόν τον αγώνα και αυτή την προσπάθεια των τοπικών σχημάτων εκτιμά πάρα πολύ και η Επιτροπή που οργανώνει το φεστιβάλ, και γι' αυτό τον λόγο κάθε χρόνο παρέχει φιλοξενία στα σχήματα, έτσι, και δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και τα εισπρακτικά που επιτρέπουν να λειτουργούμε όσο είναι δυνατόν. Έτσι, πολύ σωστά. Για πάμε λοιπόν, τι θα δούμε τώρα αύριο? Θα δούμε λοιπόν, αυτά θα σας τα περιγράψει καλύτερα και η κυρία Δημοπούλου, έτσι, και πολύ ωραία. Είναι η πιο αρμόδια γι' αυτό, αλλά θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Η κυρία Δημοπούλου, αν δεν κάνω λάθος, είναι η μαέστρος της χοροδίας. Εξαιρετική. Το κάτι άλλο. Ο κύριος Δημόπουλος θα είναι στο πιάνο ή κάνω λάθος? Ο κύριος Δημόπουλος θα είναι στο πιάνο. Μάλιστα, Εκείνη είναι στη διεύθυνση όλης της χοροδίας και της ορχήστρας. Πάρα πολύ. Θα σας τα πει εκείνη καλύτερα τα καλλιτεχνικά. Ωραία. Και είναι πολύ πιο σωστό να τα πει. Όχι, εντάξει, ναι, όλα σωστά είναι. Πάμε καλά. Βλέπω ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται, θέλει να έρθει. Κοιτάξτε, τα τοπικά θα σου πω το εξής κάτι, γιατί πολλές φορές ίσως δεν απογοητευόμαστε, να χρησιμοποιήσω την σωστή, ναι, την κέρια λέξη, γιατί δεν βλέπουμε να υπάρχει μεγάλη κίνηση. Μου είπαν όμως χθες τα παιδιά στο ταμείο και μου άρεσε πολύ η έκφραση ότι τα τοπικά σχήματα, λέει, κάνετε πόρτα. Ξέρεις, θα πει, αυτό θα πει ότι κόβουμε τα εισιτήρια τη μέρα της εκδήλωσης. Ναι, ισχύει αυτό, βέβαια. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι θα έχουμε αρκετό κόσμο αύριο. Πάρα πολύ ωραία, το ευχόμαστε και ειλικρινά. Και ο σταθμός βοηθάει όσο μπορεί πάνω σε αυτό το πράγμα τώρα. Το λέω με πολύ μετριοπάθεια, όσοι δεν έρθουν θα χάσουν. Αυτό είναι σίγουρο, ότι δεν χρειάζεται να είσαι μετριοπαθής. Θα τραγουδήσουν παρέα μας, θα γίνουμε όλοι μια ευχάριστη παρέα που θα ταξιδέψουμε. Ωραία. Είναι το κάτι άλλο. Ωραία. Αυτό, εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο από εμένα. Όχι, για μια χαρά ήταν αυτά τα πράγματα. Να το λόγο και το χρόνο από τους σημαντικούς καλεσμένους. Δεν υπάρχει χρόνο, έχουμε ο σταθμός, είπαμε. Εντάξει. Αφιδός. Και να μην ξεχάσουμε και τη συναυλία στις 6 του Αυγούστου. Θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη τον Σιδερή, γι' αυτό έχουμε ήδη συνεννοηθεί. Εντάξει. Θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θέλετε να μιλήσουμε? Εμείς ευχαριστούμε, ένα μικρό διάλειμμα κάνουμε για να περάσουμε, γιατί αυτές τις συνεντεύξεις τις ανεβάζουν, έχουν την καλοσύνη, τις ανεβάζει και η Ανδριακή Press και ακούγονται και τις ανεβάζουμε και από το Facebook εμείς, Μιχάλη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Α, το φεστιβάλ Άνδρων, ναι, γιατί εγώ δεν τα ξέρω με τα τεχνικά. Οπότε χωρίς το Μιχάλη είμαι χαμένος, για να το έχετε υπόψη σας. Ωραία. Εντάξει, να είστε καλά και πάλι ευχαριστώ εγώ πάρα σε πολύ. Σε λίγο μιλάμε με την κυρία Δημοπούλου. Με τον κύριο Βαλτινό. Με τον κύριο Βαλτινό, κανονικά. Κοιτάξτε τον κύριο Βαλτινό. Ναι. Θα έπρεπε ίσως να τον κάνουμε πρώτον, να βάλουμε, γιατί λέει από διός άρξαστε. Αλλά επειδή ο κύριος Βαλτινός είναι ένας υπότης, παραχώρησε τη θέση του στις γυναίκες. Είναι όντως υπότης. Άρα λοιπόν, να μιλήσουμε με τον κύριο Βαλτινό μετά από ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Πολύ μικρό διάλειμμα. Σε ευχαριστούμε, Ντορίνα μου. Ωραία, περιμένουμε στην γραμμή. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ.